Μάκη Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά, τι γίνεται? Χρόνια πολλά. Είσαι καλά? Καλά, δόξα τω Θεώ. Ετοιμαζόμαστε όλοι, και εσύ φαντάζομαι από τη δική σου την πλευρά. Έχεις ήδη κάνει αυτό το ταξίδι για τα... Όχι, δεν πήγαμε τελικά, γιατί πρώτη φορά κάναμε δια τηλεφώνου μέτρα τάξης. Ούτε τότε που το είχε συνδυάσει το με τον μπάσκετ. Α, για εκείνο έλεγα. Για εκείνο με τον μπάσκετ, συνεννοημένοι είμαστε, μιλάμε με εκεί ανθρώπους. Ελπίζουμε ότι αύριο ο Υπουργός θα υιοθετήσει και επίσημα την, τη μετάβασή μας με τη μεμονωμένη. Και θα έχει αρκετό κόσμο ο Ηρακλής εκεί. Ωραία. Επειδή μας ακούει αρκετός κόσμος και φυσικά το ξέρεις καλύτερα από μένα, υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί και η μέρα είναι τέλεια. Τα έχουμε κόσμο, ναι, για τα δεδομένα. Το γήπεδο, κοίταξε να δεις. 1500 άτομα, χωράει δεν χωράει. Ναι. Έτσι. Από εκεί και μετά πιστεύουμε ότι μπορεί να είναι και περίπου η μισή δική μας εκεί που θα φτάσουμε. Τώρα το πώς θα βρεθούν τα εισιτήρια για να εξυπηρετηθεί όλος ο κόσμος. Εγώ θα έλεγα το ξενοδοχείο που θα μείνει η αποστολή και θα είμαστε και εμείς από την προηγούμενη μέρα να ενημερώνονται λίγο, γιατί εμείς με το που θα πάμε το πρωί θα ξεκινήσουμε το Σάββατο. Θα κάνουμε τις επαφές μας με τους ανθρώπους να εξασφαλίσουμε ό,τι μπορούμε περισσότερο και ό,τι καλύτερο για τον κόσμο που θα να τον εξυπηρετούμε. Θα είμαστε εκεί από νωρίς, την προηγούμενη μέρα. Έτσι γίνεται σε τέτοια παιχνίδια. Είναι πολύ σημαντικό να γίνουν όλα καλά, τονίσω. Δεν είναι νησί και πάμε βόλτα εμείς. Έτσι μπορεί να μην τη δούμε και τη θάλασσα, με την έννοια ότι δεν καταλάβουμε ότι πήγαμε εκεί. Πάμε για δουλειά, πάμε για να κάνουμε το διπλό. Σωστά. Πάμε να βοηθήσουμε ο κόσμος να μπει όλος εκεί που θα έρθει. Το πώς θα γίνει αυτό θα το δούμε. Αυτό που δεν θυμάμαι, αν και είχαμε βρεθεί πριν κάποια χρόνια πάλι για παιχνίδι στην ίδια δυστυχώς κατηγορία, είναι, θυμάμαι πολύ καλά, Μάκη, ότι έχει το γήπεδο Ταρτάν, έχει στίβο δηλαδή, γύρω-γύρω, αλλά δεν θυμάμαι αν έχει πέταλο. Νομίζω έχει μια κεντρική μεγάλη. Δεν το θυμάμαι καλά. Μου έχουν πει ότι είναι ένα κομμάτι. Ένα κομμάτι. Ναι. Και είναι χωρισμένο καμιά 200-300-400 άτομα που τσουβαλιάζονται οι φιλοξενούμενοι εκεί σε μια γωνία του κομματιού. Τώρα εντάξει, θα δούμε. Δεν θέλει πάντως να πάει ο κόσμος. Όποιος θέλει μπορεί να πηγαίνει, σε δημοκρατική χώρα είμαστε, έτσι. Αλίμονο. Εντάξει, τώρα δεν φαντάζομαι ότι μπορεί να είναι και υπερβολικός ο κόσμος και να... Πιστεύω 600-800 άτομα έχουν δείξει Ηρακλειδείς, επειδή είναι και μεγάλη απόσταση, δεν είναι δίπλα, έτσι, δεν είναι κυλικής να πάει χιλιάδες. Είναι πάνω από 4 ώρες και επιστροφή. Εντάξει, είναι και τα έξοδα, είναι όλα. Έτσι. Yeah. Αλλά το θέμα είναι ότι θα πάει κόσμος, τα ακούσματά μας είναι αυτά και εμείς θα φροντίσουμε να εξυπηρετήσουμε όλο τον κόσμο, όσο μπορούμε και όσο περνάει από το χέρι μας. Και καλό είναι όσοι μπορούν, επειδή είναι και Κυριακή και... Οι περισσότεροι προφανώς δεν δουλεύουν Κυριακή, να ξεκινήσουν από νωρίς το πρωί. Έτσι, μην το αφήσουν τελευταία στιγμή και πάνε 4-4.30 Λευκάδα και ψάχνονται. Είναι καλό όσοι πάνε νωρίς, ας πάρουν και κάποια εισιτήρια για τους εαυτούς τους και για τους φίλους τους και να ψαχτούν νωρίς, γιατί θα υπάρχουν σίγουρα σημεία που θα κάνουν προπόληση. Να μπορέσουμε να εξυπηρετηθούμε. Μην τα αφήσουν όλοι τελευταία στιγμή. Από ό,τι καταλαβαίνω, πάντως το κλίμα και οι σχέσεις που έχετε με τους ανθρώπους εκεί της Λευκάδας είναι μια χαρά, έτσι. Με όλους μιλάμε. Μετά το παιχνίδι θα πούμε αν είναι μια χαρά. Προς το παρόν είναι όλα μια χαρά. Είναι φιλόξενοι. Το ίδιο θα δουν και εδώ να τους φιλοξενήσουμε κι εμείς. Αλλά καλό είναι αφού γίνει ολοκληρωμένη η φιλοξενία και δεν δημιουργηθεί κάτι. Να το πούμε μετά το παιχνίδι. Σωστά, εδώ θα είμαστε να το καταγράψουμε. Ναι, αλλά φαίνονται ότι είναι φιλόξενοι και θα θέλουν να μας εξυπηρετήσουν. Το λέω αυτό, Μάκη, κυρίως γιατί ξέρεις πολύ καλά ότι υπάρχουν κάποιες άλλες ομάδες, μία συγκεκριμένη στον όμιλο των Μπαράζ του Ηρακλή, που δεν έχει την ίδια διάθεση να συνομιλήσει, να. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω. Ευτυχώς την έχουμε στο δεύτερο γκρουπ. Αυτή η πρόταση παίξουμε εδώ. Η πρώτη τελευταία αγωνιστική είναι αυτή. Ναι. Και εκεί θα τα πούμε και εκεί μετά, άλλη στιγμή. θα έρθει η ώρα. Παρότι
στη Θεσσαλία είναι λίγο και οι αστυνομικοί δεν δίνουν άδεια και για τη μεμονωμένη, αλλά ποτέ δεν ξέρεις, γιατί τώρα δεν μιλάμε για μια ομάδα που έχει ιστορία Ολυμπιακός Βόλου, Νίκη Βόλου, μιλάμε για ένα δημιούργημα του Μπέου το καινούριο, πριν το μήνες, οποίο ναι. μαζεύει 30 συγγενείς και έχει ένα γήπεδο 2.000 θέσεων. Κάτι και εκεί θα γίνει. Άστο, εκείνο είναι μετά. Αργεί εκείνο. Αργεί. Αργεί, δεν αργεί πολύ, αργεί κάνα δύο εβδομάδες, τρεις. Ναι, τόσο. Ένα μήνα ξέρω. Είναι ναι. προτελευταία αγωνιστική. Είναι, προτελευταία ναι. αγωνιστική. Είναι σημαντικό να πάρει ο Ηρακλής τα δύο παιχνίδια που έρχονται. Λευκάδα και αυτό, και μετά όλα θα γίνουν όμορφα. Να ανεβεί η ομάδα μας για να δημιουργήσουμε σιγά σιγά μια άλλη ομάδα του χρόνου, να κάνουμε αυτό που πρέπει. Ειδικά την Κυριακή, επειδή και ο Βόλος θα υποδεχτεί το Παραλίμνη. Και η λογική λέει, η λογική έτσι δεν μπορούμε να ξέρουμε, ότι θα κερδίσει βάσει λογικής, βάσει των όσων έχουν δείξει οι ομάδες. Είναι σπουδαίο ο Ηρακλής να φύγει από εκεί με το τρίποδο και μετά ας έρθει ο Βόλος εδώ. Ο Ηρακλής παίζει εκτός έδρας, να ξεκινήσει με τους 3 βαθμούς, έτσι. Μετά δεν χάνεται η άνοδος. Η αρχή είναι το εμείς του παντός. Δηλαδή σε αυτό το παιχνίδι πρέπει να πάμε να βοηθήσουμε για να επιτευχθεί ο στόχος. Είναι σημαντικό το να κερδίσεις το πρώτο παιχνίδι. Εννοείται. Αυτό το καταλαβαίνουν νομίζω. Και στέλνεις Μάκη το μήνυμα ξεκάθαρα από την αρχή, ότι εμείς ναι, ψάξτε για το δεύτερο. Πάμε να κερδίσουμε. Έτσι. Ναι. Έτσι. Έτσι. Αυτό. Άμα θα γίνει αυτό, έχω την αίσθηση του Βόλου, επειδή είναι στο γήπεδό μας, θα είναι με νίκη στη Λευκάδα, θα είναι οι πιθανότητες πιο καλές. Mm-hmm. Τώρα μιλάμε και για ομάδες που δεν τις έχουμε δει. Δεν αυτό είναι το κακό, ναι. Αυτά είναι τεχνικά, δεν ξέρουν άλλοι, τους έχουν δει σε βίντεο. Εμείς πρέπει να βοηθήσουμε ο έκτος παίκτης να είναι παντού. Αυτό είναι το κομμάτι του κόσμου. Και θα είναι δεδομένο. Ναι. Και θα είναι. Πες μου κάτι, επειδή είσαι... Πάντα ο λαός του Ηρακλή είναι παντού. Εννοείται αυτό. Επειδή είσαι κοντά και στο μπάσκετ και σε είδαμε... Στο Ιβανόφι μας πετυχαίνεις. Ναι, το φαντάζομαι. Ναι. Και σε είδαμε και... Σε είδαμε... Ο πατέρας του Κώστα του Τόση. Το ξέρω, το ανέφερα χθες. Ήταν και... όλη η ομάδα στην κηδεία σήμερα. Τα συλληπιτήριά μας να μεταφέρουμε. Δυστυχώς. Απότομα. Ήτανε μικρός. Ναι. Τώρα μιας και το αναφέρεις. Από ό,τι ξέρω δεν ήταν μεγάλος. Mm-hmm. Ήταν απότομα, ήταν σοκ για την οικογένεια, δυστυχώς. Καλή δύναμη στον Κωστή να το... Ναι, και είναι όλοι στεναχωρημένοι από αυτό, είμαστε όλοι στεναχωρημένοι. Θέλω να μου πεις, αν και όταν μιλάς στον αέρα συνήθως για ποδόσφαιρο σε βγάζουν, αλλά εγώ θέλω να σε εκμεταλλευτώ να πούμε και λίγο για μπάσκετ, γιατί είσαι κοντά στην ομάδα. Είμαι και μπασκετικός όμως, άρρωστος. Γι' αυτό θέλω να σε εκμεταλλευτώ. Ναι. Και επειδή έχουμε καιρό να τα πούμε, ήσουν κοντά και στη Λευκάδα, ήσουν και στο Χολαργό, εκεί που... έμεινες και στο Περιστέρι αρκετές μέρες βεβαίως. Έχουμε φτάσει τώρα σε μια πολύ περίεργη κατάσταση, Μάκη, γιατί ενώ έχουμε το 2-0 με το Χολαργό, καλούμαστε αυτό το 2-0 της Πάτρας. Είναι λίγο περίεργο αυτό. Πληρώνουμε δηλαδή τις δύο ήττες με την Πάτρα. Αυτή είναι η αλήθεια. Κατορθώσαμε να είμαστε πολύ δύσκολα. Να μην πιστεύει κανείς. Θεωρώ ότι εφόσον πήρε η ομάδα και έπαιξε αρκετά καλό μπάσκετ στη Λευκάδα και το Χολαργό. Τώρα έχει να αντιμετωπίσει για την άνοδο μια ομάδα που λέγεται Απόλλων Πατρών. Αυτή την ομάδα την κερδίσουμε πρώτα στο γήπεδό μας. Θα πάμε να παίξουμε ένα εκτός έδρας παιχνίδι. Αυτό είναι όλη η άνοδος. Ναι. Εάν κερδίσεις από εκεί, στο τρίτο παιχνίδι θα είναι γεμάτο το Ιβανόφι, θα έχει απ' έξω μέχρι την Ευαγγελίστρια κόσμο. Θα το πάρεις. Μετά αφού πάρεις την Πάτρα, έχεις το Χολαργό, με 2-0 ξεκινάς. Και το πρώτο μάτς θα είναι εκεί. Δηλαδή θα κάνεις 3 παιχνίδια, θα χάσεις και τα 3. Δεν γίνεται. Έχεις ανέβει. Το δύσκολο είναι το 3-3 με την Πάτρα. Το 3-3, το 2-2, μετά το τρίτο μάτς το παίρνει ο κόσμος. Το τρίτο το ξεχνάμε, ναι. Οι παίκτες θα βάλουν τις στολές και θα τραγουδάει ο κόσμος. Και τελείωσε. Και θα το πάρει, εντάξει, από Ιβανόφιο, να είναι τσαμπιά μέσα, δεν μπορεί να παίξει καμιά ομάδα, θα το πάρει. Αλλά το πρώτο είναι δύσκολο και το δεύτερο. Αυτά. Έχουμε καλό ρόστερ, δεν φάνηκε μέχρι στιγμής, έκανε 6 ήττες η ομάδα, με το Περιστέρι 7 νομίζω. 7 ήττες. Δηλαδή είναι ντροπή με αυτό το ρόστερ. Και κατορθώσαμε
Κυρίως αυτές από την Πάτρα πόνεσαν, οι άλλες, οκ, εντάξει. Πέρυσι είχαμε το πλεονέκτημα έδρας και δεν ανεβήκαμε, έτσι. Ναι, γιατί ήταν τελευταίο το Κερατσίνι και ανέβηκε αυτό. Θυμάσαι, έσπασε ήταν δύο έδρες. Ναι. Ξέρουμε, ναι, εντάξει, τώρα μιλάμε ιστορίες. Χάσαμε για ένα πόντο την άνοδο την απευθείας, το στην ισοβαθμία με τον Πανιόνιο, και αναγκαστήκαμε να παίξουμε play-off. Και δεν ανεβήκαμε. Χάσαμε εδώ ένα παιχνίδι με το Φάρο, χάσαμε και το τελευταίο. Το έχω ως εικόνα στο μυαλό μου να τρέχεις για μέτρα τάξης στο Απόλλων Πάτρας Ηρακλής. Στο Απόλλων Πάτρας Ηρακλής, εκεί νομίζω θα βοηθήσει και ο κόσμος, αφού πάρουμε το πρώτο παιχνίδι. Εννοείται αυτό. Θα βοηθήσουν από όλες τις πλευρές της Ελλάδος και εκεί νομίζω θα είναι πολύ δυναμικό το παρόν του κόσμου, φαντάζομαι. Τα παιδιά στην Αθήνα ήταν κοντά, έτσι, στα παιχνίδια που δώσατε κάτω. Δεν έχουν όρεξη. Το εγχιλιοστό. Ήταν στο ψυχικό καμιά 30 άτομα. Εκείνοι έχουν σύνδεσμο με 300-400 άτομα. Εγώ πιστεύω στην Αλφα Εθνική, εφόσον υπάρχουν και κάποιες ομάδες που δεν έχουν κόσμο, mm-hmm. θα τα κάνουν έδρες εκεί στην Αθήνα με ένα πούλμα να κατεβαίνει από εδώ. Αλλά πρέπει να γίνει δουλειά εδώ. Δεν είναι έτσι να λέμε λόγια μόνο. Για να πετύχεις πρέπει να χτίζεις γερά θεμέλια και να έχει διάρκεια. Έχει δουλειά, ο κόσμος του Ηρακλή το αγαπάει το μπάσκετ, αλλά και από την πολλή αγάπη καμιά φορά τιμωρούμε και το γήπεδο. Ναι. Παίζουμε και πολλά παιχνίδια χωρίς κόσμο. Θα μου πεις τώρα στην Α2 θες και κόσμο να κερδίσεις. Εδώ δεν στοιχίζει τόσο, αλλά όταν θα ανεβείς στην Α1 εκεί θα στοιχίζει. Καλά, εντάξει, με τέτοιες διαιτησίες που είδαμε φέτος πάλι το θες στον κόσμο. Δηλαδή έζησες αυτό που έγινε στο Χολαργό, που εγώ είμαι από τους πιο ήρεμους ανθρώπους και εκνευρίστηκα, ήθελα να μπω μέσα στην τηλεόραση. Φαντάσου εσύ που ήσουν εκεί, που κέρδισε η ομάδα στο τέλος, έτσι. Αλλά ναι, υπάρχουν τέτοια παιχνίδια που πραγματικά σε εξοργίζουν. Τώρα το θυμήθηκα τώρα επί της ευκαιρίας για τη διαιτησία φέτος. Μην ξεχνάμε ότι τη Λευκάδα μας κέρδισε εδώ άνετα. Ναι. Πήγαμε, την νικήσαμε εκεί και εγώ νομίζω ότι αυτό το παιχνίδι έπρεπε να το πάρουμε και νωρίτερα, όχι στο τέλος. Και όλα τα λεφτά είναι να βοηθήσει ο Ντάριος, ο ξένος μας. Ο Ουάσιγκτον, ναι. Τώρα ο Ουάσιγκτον έχει χάσει κιλά. Αν ανέβει αυτός, θα ανεβάσει και τους άλλους. Και όλοι οι άλλοι νομίζω αυτή την περίοδο είναι πολύ ανεβασμένοι. Εγώ τους βλέπω εδώ. Ειδικά είναι, ο Κακαρούδης έχει ανέβει, τώρα τελευταία. Ποιος? Ο Κακαρούδης νομίζω έχει ανέβει τώρα τελευταία. Μιας και μιλάμε καθαρά. Έχει ανέβει πολύ. Ο Χαριτόπουλος από πριν. Από ναι, πριν ο Χαριτόπουλος, ναι. Ο Χαριτόπουλος είναι όλα τα λεφτά και ψυχώνει. Έγινε πολύ ωραίος. Αλλά όλα τα παιδιά είναι φανατισμένοι. Ο Αγγελακόπουλος, τα κρίσιμα. Έχουμε πολλούς παίχτες που μπορούν όταν καίει η μπάλα να σου βάλουν το καλάθι. Και όταν τώρα είναι κρίσιμα όλα τα παιχνίδια και φτάνει πόντο-πόντο στο τέλος, μπορεί να είμαστε εμείς οι τυχεροί που θα γελάσουμε. Μακάρι. Όλοι στον Ηρακλή θέλουν να νικήσουν στις κατηγορίες μικρές που παίζουμε και όλοι με εμάς γίνονται 7 ψυχοί. Εννοείται. Να βλέπω τώρα εδώ ένα site από τη Λευκάδα και αφίσες βγάλανε και πώς το λένε. Εντάξει, παιδιά, αυτό να και μεγάφωνα πήρανε. Λογικό είναι. Λογικό είναι. Λογικό. Ο Ηρακλής πάει στο νησί. Εντάξει, τι θα κάνουμε. Έτσι είναι. Μεγάλη ομάδα της κατηγορίας. Έτσι. Λοιπόν, αυτό. Ραντεβού την Κυριακή, εσύ από το Σάββατο βέβαια θα είσαι εκεί. Θα είμαστε εκεί από, γιατί είναι δύσκολο το παιχνίδι, να πάμε νωρίτερα, μια που δεν πήγαμε και στα μέτρα, να πάμε να τους ξαναδούμε, να τα ξαναυλοποιήσουμε και να τα σιγουρέψουμε, γιατί θα έρθει κόσμος αρκετός και πρέπει να εξυπηρετηθούν όλοι. Και η συμβουλή, Μάκη, είναι όσο πιο νωρίς γίνεται στον κόσμο, έτσι. Ναι, ο κόσμος, εντάξει, όσο πιο νωρίς, τόσο πιο καλά. Να περνάει και από το ξενοδοχείο. Το ξενοδοχείο θα είναι στην είσοδο του, ναι, του νησί, που θα μπαίνει στο νησί. Mm-hmm. Λέγεται Λευκάς. Και εκεί ας κάνουν καμιά στάση να ρωτάνε. Ωραία. Καλά που μας το λες, γιατί ακούει πολλοί, ναι, κόσμος και νομίζω, ναι, όλοι θα, ναι, κάνουν στάση τώρα που το αναφέρεις. Όλοι θα περάσουν για ένα γεια. Από το Σάββατο θα έχει πολλούς εκεί. Ναι, ξέρω, ναι, το έχω μάθει. Ναι. Το έχω μάθει. Ναι. Το έχω μάθει. Ναι. Ωραία. Καλό καλή ταξίδι. Μας επιτυχία, Γιώργο. Με το διπλό. Με το διπλό. Με τα διπλά, με τα μονά. Με όλα, ναι. Να πάει εκεί που θέλουμε και που τον μάθαμε. Να φύγει από αυτά που βλέπουμε. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Εχθές ο καπετάνιος είπε κάτι που πλέον και εσύ και όλοι τον γνωρίζει ο κόσμος του Ηρακλή. Αυτός ο άνθρωπος που κρατάει εκεί πολύ ψηλά το λάβαρο.
είπε κάτι ότι είμαι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος που θα έρθει ο Ηρακλής στο σπίτι μου, αλλά θέλω να είναι η τελευταία φορά που θα έρθει. Δεν είναι... Λέμε τη μαμά μας 100 χρονών, είναι... με ποιον κερδίσατε και λέμε τις ομάδες και γελάει, δεν με τέτοιους παίζετε. Ναι. Δηλαδή ναι. Είναι άστατο. Α, μην πας μακριά. Προχθές πόσο γούσταρε ο κόσμος που είδε ένα τελικό μετά από καιρό στο βόλεϊ, έτσι. Δεν είναι, ναι, δεν... ναι. Θέλουμε, το διψασμένοι είμαστε όλοι. Όλοι, γι' αυτό. Καλά, λες τελικό του βόλεϊ τώρα με τρέλανες. Δηλαδή, εμείς σε 10 ώρες καναπέξαμε τελικό. Καλά, αυτό δηλαδή, δεν υπάρχει. Τα παιδιά πήγαν 2,5-3 ώρα ξεκουραστούν. Επειδή ήμουν κοντά, μία η ώρα, ναι, το βράδυ τρώγανε. Ο καλύτερος παίχτης. Μία η ώρα μάκι τρώγανε το βράδυ. Ναι. Είναι δυνατόν να. Και βάλαν 5 ώρα τελικό. Να τα παιχνίδια να το βάζουν το τελικό τόσο κοντά. Βάλε μια μέρα έτσι να ξεκουραστούν οι αθλητές. Δηλαδή είναι χαζί στο μπάσκετ, ναι, που βάζουν Παρασκευή Κυριακή το Final Four. Δεν είναι εδώ, είναι αστεία πράγματα αυτά που γίνονται εδώ. Εντάξει. Άλλη τύχη θα είχε ο Ηρακλής στο τελικό. Και εγώ το πιστεύω. Και αν δεν έφευγε ο Αρμενάκης θα είχε άλλη τύχη. Ναι, με όλα τα δεδομένα. Εδώ θα. Φυσικά. Οι αθλητές του Ηρακλή, τώρα μου δίνεις ευκαιρία να το πω, οι περισσότεροι κοιμήθηκαν μετά τις 3-4 το βράδυ. Μα εγώ στο είπα, χωρίς να ξέρω από... Στο ίδιο ξενοδοχείο ήμασταν, ναι, όλοι στη Ρόδο, γι' αυτό, ναι, το λέω. Πώς θα κοιμηθεί ένας οργανισμός όταν φεύγεις, ναι, 12,5 ώρα από το γήπεδο, όταν τρως μία η ώρα, δεν πας για ύπνο, δεν γίνεται. Έτσι. Δεν γίνεται. Τέλος πάντων. Θα δούμε. Λοιπόν, τα λέμε στη Λευκάδα. Έγινε. Με νίκες, Μάκη. Καλή συνέχεια, με νίκες. Ευχαριστώ για την ενημέρωση. Να είσαι καλά. Γεια σας, αδερφέ. Να είσαι καλά.